Μπορεί οι μπουλντόζες να μην μπήκαν στο ελληνικό, αλλά μπήκαν στο μισθό σου. Από τις 7 Ιουλίου ξεκίνησε το ξύλωμα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήταν έτοιμη από καιρό. Γιατί ο στόχος της είναι η εξυπηρέτηση των υψηλών φύλων. Και οι υψηλοί φύλοι θέλουν να πληρώνουν μικρότερους μισθούς για περισσότερη εργασία. Ήταν κάποτε ένας μισθός. Μετά, τα εργασιακά δικαιώματα που εξασφάλισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ άρχισαν να ξυλώνονται ένα-ένα. Καταργήθηκε η αιτιολόγηση των απολύσεων. Τώρα μπορούν να σε απολύσουν όποτε θέλουν. Περιορίστηκε ασφυκτικά το πλαίσιο των συλλογικών και κλαδικών συμβάσεων εργασίας. Τώρα μπορούν να μειώσουν το μισθό σου όποτε θέλουν. Προτείνουμε, και εσείς αρνείστε, να καθιερωθεί η ισότητα αμοιβής για ίση εργασία, ανεξαρτήτως ηλικιακών διακρίσεων, για να μην επαναληφθεί ποτέ ξανά αυτό το όνειδος του υποκατώτατου μισθού, που είναι δικό σας όνειδος. Εσείς το νομοθετήσατε, για να έρθουμε εμείς να το καταργήσουμε. Την ώρα που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αύξανε τον κατώτατο μισθό κατά 11% και καταργούσε τον υποκατώτατο, η Νέα Δημοκρατία έκανε αόριστες προεκλογικές εξαγγελίες. Τώρα παίρνουν και τις αόριστες υποσχέσεις πίσω. Γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση πήγε ξαφνικά μήνα Φεβρουάριο και είπε αυξάνω τον κατώτατο μισθό κατά 11%, αν δεν με πατάει η μνήμη. 11%. Που ουσιαστικά ενσωμάτωνε εκεί μέσα την αύξηση του κατώτατου μισθού που θα έπρεπε να γίνει σε βάθος τριετίας ή τετραετίας. Φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ που ανέβασε τους μισθούς, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ και που δεν θα τους ανεβάσει η Νέα Δημοκρατία. Αν έχει κάποιος 200 ευρώ το μήνα εισόδημα, μπορεί να επιβιώνει. Στους 7 μήνες Νέας Δημοκρατίας, η μερική και περιτροπής απασχόληση, η αδήλωτη εργασία, οι παράνομες υπερορίες πήραν φωτιά. Προτείνουμε κι εσείς αρνείστε να κατοχυρωθεί το δικαίωμα των συνδικάτων να προσφεύγουν μονομερώς στη διαιτησία, για να μην καταργηθεί ποτέ ξανά το δικαίωμα της διαιτησίας όπως το κατήργησαν οι κυβερνήσεις σας. 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες θα πληρώνουν πλέον ασφαλιστικές εισφορές αυξημένες κατά 20%. Επέστρεψε η ευθερεσία. Μεγάλες επιχειρήσεις, Τράπεζα Πειραιώς, ΟΤΕ, Λοιπάσματα Καβάλας, ΕΛΠΕ, απολύουν και μειώνουν μισθούς. Τι έγινε στον ΟΤΕ? Επενδύσεις, υποδομές. Κατά συνέπεια, είναι λάθος να πιστεύουμε ότι η είσοδος στρατηγικού επενδυτή συνδυάζεται αυτόματα με απολύσεις. Η διοίκηση απολύει πριν τη λήξη των συμβάσεων εργαζομένους, κάνοντας χρήση του διευθυντικού δικαιώματος. Μπορεί στην ασφάλεια, στην εξωτερική πολιτική, στο προσφυγικό η κυβέρνηση Μητσοτάκη να μην τα κατάφερε, αλλά στο μισθό σου πέτυχε τους στόχους της. Ιούλιος. Χειρότερη επίδοση τετραετίας με 14.700 απολύσεις. Οκτώβριος. Αρνητικό ρεκόρ 18 ετίας με 126.000 απολύσεις. Δεκέμβριος. Χειρότερη επίδοση από το 2013 με 3.700 απολύσεις. Μετά την έξοδο από τα μνημόνια, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκείνη που αύξησε τις συντάξεις επαναφέροντας τη 13η σύνταξη. Στο βαθμό που μπορούσε, με βάση τις οικονομικές δυνατότητες που είχε, αλλά σε κάθε περίπτωση ως μόνιμο νομοθετικό μέτρο. Στην αρχή σου είπαν ότι δεν ήταν σύνταξη, αλλά επίδομα. Ύστερα σου είπαν ότι αφού δόθηκε, θα τη δίνουν και εκείνη. Αφού το ψηφίζουμε, προφανώς δεν το κόβουν. Και ύστερα κατήργησαν τη 13η σύνταξη. Για τη Νέα Δημοκρατία δεν υπήρξε ποτέ 13η σύνταξη. Όσο και τις υπόλοιπες 12 συντάξεις, η δαπάνη που προβλέπεται στο φετινό προϋπολογισμό είναι κατά 200 εκατομμύρια μικρότερη από πέρσι. Διαφημίζουν παντού αυξήσεις στις συντάξεις, αλλά μόλις τους πήρε η μπάλα, μάθαμε την αλήθεια. Η πονηρία του νόμου είναι ότι δεν θα δώσει αυξήσεις, θα κάνει μειώσεις. Η Νέα Δημοκρατία έδωσε κοινωνικό μέρισμα 215 εκατομμύρια ευρώ τον Δεκέμβριο του 2019, αντί για πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ που είχε δώσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τον προηγούμενο Δεκέμβριο. Δεν σου δίνουν κοινωνικό μέρισμα επειδή δήθεν το έδωσε προκαταβολικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως δεν θα σου αυξήσουν το μισθό για τα επόμενα 3 χρόνια, επειδή τον αύξησε πολύ ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάνω από 2,5 εκατομμύρια πολίτες έμειναν χωρίς κοινωνικό μέρισμα. Ο τζίρος των καταστημάτων μειώθηκε κατά 30%. Τα κανάλια έκρυψαν την αλήθεια, αλλά οι πολίτες την έζησαν. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι το πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας καταργείται από την 1η Μαΐου 2020. Οι πληστηριασμοί απελευθερώνονται. Φυσικά,
το τονίζω, ότι πλαίσιο απόλυτης προστασίας κατοικίας όπως υπήρχε με τον Καστέλη, δεν θα υπάρχει ότι 30 πλήρια μετά. Αυτό το ζήτημα, κύριε Υπουργέ. Αλλά το εγώ το λέω από σήμερα, γιατί δεν θέλω να χαλάμε τις καρδιές μας μετά τις 30 Απριλίου. Για να δούμε όμως τι θα είχε συμβεί αν σήμερα κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε στο πρόγραμμά του την επέκταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, περνώντας τη μέσα από το νέο πτωχευτικό κώδικα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε δεσμευτεί για περαιτέρω αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 7,5% το 2020 και 7,5% το 2021. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε δεσμευτεί για μείωση του ΦΠΑ από 13% σε 11% που αφορά σε είδη πρώτης ανάγκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε δεσμευτεί για μείωση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε δεσμευτεί για μείωση της προκαταβολής φόρου κατά 50%.